Στα Λευκά ντύθηκε την τελευταία ημέρα του χρόνου ο Βόρειος Εύρος, όπως και πολλές περιοχές της χώρας. Η παραμονή της πρωτοχρονιάς βρήκε χιονισμένη την Ορεστιάδα, όπως και τα χωριά του Δήμου. Τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου, όσο και της περιφέρειας, καταβάλουν προσπάθειες να κρατήσουν το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο ανοιχτό, με τις αλατιέρες και τα χιονιστικά μηχανήματα να βρίσκονται στο δρόμο. Χτες το απόγευμα που ξεκίνησε το έντονο φαινόμενο της χιονόπτωσης, βγήκαν όλα τα μηχανήματα έξω. Περίπου 10 αλατιέρες επιχειρούσαν στο δίκτυο. Όλη νύχτα το μέλημά μας ήταν να κρατήσουμε το εθνικό δίκτυο ανοιχτό σε όλο τον νομό. Αυτό το καταφέραμε και σήμερα από το πρωινό δηλαδή που ξεκινήσαμε, το μέλημά μας είναι να ανοίξουμε και το επαρχιακό δίκτυο. Έχουμε κάποια μικρά προβληματάκια σε ορισμένα σημεία, όχι σε όλα. Και αυτό γιατί κάποια μηχανήματα πάθαν αβαρίες, καθυστερήσαμε κάποιες ώρες, αλλά νομίζω ότι μέχρι το μεσημέρι θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Αυτό μιλάμε είναι σε όλο το νομό, σε όλη την περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Στη Ροδόπη έχουμε κάποια προβλήματα στο ορεινό τον όγκο, αλλά και εκεί τα προβλήματα όσο πάνε λιγοστεύουν. Σοβαρά προβλήματα δεν παρατηρήθηκαν και οι υπηρεσίες με τα μηχανήματα βρίσκονται στον δρόμο για να παρεύουν όπου χρειαστεί, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κώστας Βενετίδης. Το ευτύχημα ήταν ότι λειτουργήσαμε καλά. Ήταν ανοιχτό ο δρόμος, το εθνικό δίκτυο όλο το βράδυ. Πάντα σε συνεργασία με την πολιτική προστασία και της περιφέρειας και σε συνεχή επαφή και με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Πέτροβιτς και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Μέτιο που ενημερώνεται συνεχώς, καθώς επίσης και με τις πολιτικές προστασίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου. Θέλω να πω ότι και σήμερα το πρωί σε χωριά τα οποία υπήρχαν κάποια προβλήματα με θέματα υγείας, κάποιοι άνθρωποι που έπρεπε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, δείξαμε ένα μέλημα, στείλαμε μηχανήματα γρήγορα, ανοίξαν τους δρόμους, οπότε μέχρι τώρα όλα βαίνουν καλώς.